Λοιπόν, και σήμερα επιστρέψαμε. Είναι εδώ μαζί μου η Χριστίνα Κάσο να συζητήσουμε. Έτσι, μεταφέραμε το πολιτιστικό μας ένθετο για την Παρασκευή. Για να δούμε και τα της Eurovision. Σε πολύ λίγο θα πάμε Σουηδία να συναντήσουμε τη Σίλια Καψή και τον Ανδρέα Αναστασίου, που είναι εκπρόσωπος της υπεύθυνης Κυπριακής Αποστολής, για να μας πούνε τι κάνουν, πώς προετοιμάζονται, να δούμε και όλα τα νέα της Eurovision για τη θέση που έχουμε κληρωθεί για τον τελικό. Χριστίνα μου, καλώς όρισες και μας έχεις θυμάσει κάτι πολύ έτσι, ιστορικό, την αναδρομή του διαγωνισμού. Και πώς το 1956, οπότε γεννήθηκε ο διαγωνισμός. 7 χώρες, Με 7 χώρες ήταν τότε. Ναι. Τώρα κάνουμε... Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτά, πάμε να δούμε έτσι την πολιτιστική ατζέντα. Erroneous Encounters ονομάζεται η νέα δουλειά του Παναγιώτη Τσοφή. Είναι ένα νέο χορευτικό έργο. Έχει κάνει πρεμιέρα προχθές. Είναι σε σκηνοθεσία, χορογραφία και κείμενα του Παναγιώτη Τσοφή. Είναι ένα πειραματικό κινησιολογικό ταξίδι σε ζωντανή σύνθεση ηλεκτρονικής μουσικής και ποιητικού λόγου. Στη σκηνή θα δούμε 4 ερμηνευτές και ένα συνθέτη και θα μας πουν έτσι, μια ιστορία για την απώλεια της ενσυναίσθησης και αυτονομίας ως χαρακτηριστικό της σύγχρονης πραγματικότητες. 10-11 Μαΐου στις 8:30 στο Θέατρο Δέντρο η συγκεκριμένη παράσταση. Ακολουθούν 2 ενδιαφέρουσες παραγωγές. Είναι το Common Ground, Κοινός Τόπος, είναι από το Λάρνακα 30 η συγκεκριμένη παραγωγή. Και θα δεις ότι γιορτάζεται η Μέρα της Ευρώπης και κάπως διαφορετικά. Ναι. Τι έχουν κάνει? Έχουν κάνει μια μεγάλη εικαστική παρέμβαση στο κέντρο, στο εμπορικό κέντρο της Λάρνακας, με τις βιτρίνες της περιοχής να ντύνονται στη χρώματα και στις εικόνες βασικά των πολιτιστικών πρωτεύουσων όσων υπήρχαν πιο πριν τα προηγούμενα χρόνια. Όλο αυτοί οι δρόμοι θα ντυθούν σε αυτά τα χρώματα και θα έχουμε αυτή την παρέμβαση για έναν περίπου μήνα θα διαρκέσει και τα Σαββατοκύριακα θα έχουμε κάποιες εκδηλώσεις. Οι δρόμοι θα μετατρέπονται σε πεζόδρομους και θα έχουμε εκδηλώσεις στην περιοχή. Αυτό 12 Μαΐου είναι τα εγγένεια και θα είναι φυσικά ανοιχτό για όλο τον κόσμο που θα πάει να δει τη Λάρνακα. Common Ground, λοιπόν, κοινός τόπος. Και είναι υπό την καθοδήγηση και τον συντονισμό του αρχιτέκτονα Κυριάκου Χριστοφίδη. Είναι μια μεγάλη ομάδα από ανθρώπους της Λάρνακας που συνδημιουργούν για να πάρουν και τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας του 2030. Κάνουν διάφορα στη Λάρνακα. Κάνουν πολλή δουλειά. Πιενάλε, αλλά βλέπω έτσι διάφορα. Κάνουν πάρα πολύ δουλειά. Λοιπόν, και... φωτίζονται σαλιώτικα τα παραμύθια, είναι ένας σαλιώτικος πανός και η Σαρανταδράκη, είναι ο Τρυπομάζης, είμαι εγώ και είμαι το Σοδούλης. Τι είναι αυτά? Είναι, αν βλέπεις τους δράκους εκεί, είναι εκτυπωμένοι σε 3D printers και είναι εκεί που ο πολιτισμός συναντά την τεχνολογία και μαζί συνδημιουργούν. Makers will make STEAM toys, γιατί είναι και, υπάρχει και το... να αφαιρέσουμε λίγο τα στερεότυπα όσον αφορά τα επαγγέλματα, τα STEAM, τα τεχνολογικά. Επομένως, είναι και βραβευμένα οι συγκεκριμένες δημιουργίες ως Top Design με το βραβείο European Product Design Award. Και είναι οι 3 γυναίκες, Θεοδώρα Ανδρεουνάγια, Τακούσι Καρακοστα και Εύα Κοραή, οι οποίες δημιούργησαν αυτά τα έργα και θα παίξουν μαζί με τα παιδιά, θα διηγηθούν. Ένας πανός και 40 δράκοι, το παραδοσιακό παραδημήθη, κάπως διαφορετικά και θα εμπλέξουν τα παιδιά, θα γνωρίσουν τα πουλιά της Κύπρου και όλα αυτά στις ώρες που ακολουθούν. Έχει και ένα εργαστήριο στις 10 το πρωί, στο Θέατρο Ριάλτο θα γίνουν όλα αυτά και θα παίξουμε αυτά τα παιδιά. 12 Μαΐου. Λοιπόν, εμείς τώρα θα πάμε θα ασχοληθούμε με το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Είπες πριν εκεί που ο πολιτισμός συναντά την τεχνολογία, κάπως έτσι τα τελευταία χρόνια με τα εφέ αυτά, η σκηνική παρουσία, το τι βλέπουμε επί σκηνής, σε αντίθεση με τις ορχήστες, όλα αυτά. Την κουλτούρα της εποχής βασικά. Ναι. Λοιπόν, τι μας έχεις ετοιμάσει? Θα πάμε να δούμε από όταν γεννήθηκε η Eurovision, πώς γεννήθηκε και γιατί γεννήθηκε ο διαγωνισμός αυτός και ποια είναι κιόλας η αξία του. Δηλαδή, θα θυμηθούμε κάποια παλιά τραγούδια και τις πρώτες συμμετοχές Ελλάδας και Κύπρου, κάποια τραγούδια που ίσως δεν γνωρίζουμε ότι ήταν στην Eurovision. Εσείς οι αγέννητοι. Τότε. Λοιπόν, εγώ μπήκα χθες και είδα έτσι ένα αφιέρωμα με όλα τις συμμετοχές μας. Κάποτε είχα χάσει μεταξύ 2010 και 2020. Και μου έλεγε η κόρη μου, μαμά, γιατί γράφει κάτι έτσι το 2020 και είχα ξεχάσει ότι είχε ακυρωθεί λόγω της πανδημίας. Και ήταν πριν 4 χρόνια αυτό, εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι μας έχεις ετοιμάσει. Eurovision. Η ιστορία της πάει πίσω στο χρόνο. πολύ πιο πίσω από ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Στον 17ο αιώνα, όταν γράφτηκε αυτή η σύνθεση. Είναι το πρελούδιο από το «Τετιόμ» του μπαρόκ συνθέτη Μάρκ Αντουάν Σαρπαντιέ. Μια μουσική που έγινε ευρέως γνωστή στα μέσα της δεκαετίας του 50, από όταν άρχισε η μακρά ιστορία του διεθνούς διαγωνισμού της Eurovision. Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 50, όταν η μεταπολεμική Ευρώπη προσπαθεί ακόμα να ορθοποδήσει. Η EBU, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, θέλει να τολμήσει και να χαράξει ένα μονοπάτι που φανταζεί από κύμα φαντασίας. Ζωντανή, ταυτόχρονη, διακρατική τηλεοπτική μετάδοση. Τότε γεννιέται η ιδέα για μια διοργάνωση που θα εμπλέκει τους εθνικούς ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, ένας διαγωνισμός μουσικής στα πρότυπα του μουσικού φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Το ημερολόγιο γράφει 24 Μαΐου 1956 και βρισκόμαστε πλέον στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Εκεί όπου πραγματοποιείται για πρώτη φορά ο διαγωνισμός με τη συμμετοχή 7 χωρών. Ολλανδία, Ελβετία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο και Ιταλία. Νικήτρια στέφεται η Ελβετία. Τα χρόνια περνούν, η διοργάνωση μεγαλώνει και εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς και όλο και περισσότερες χώρες συμμετέχουν, με το μεγάλο της γεωγραφικό άνοιγμα να καταγράφεται με το τέλος του ψυχρού πολέμου. Και κάπως έτσι γίνεται θεσμός, με το διαγωνισμό να επανέρχεται ανελιπώς κάθε χρόνο από το 1956 μέχρι και σήμερα, με εξαίρεση το 2020, όταν ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας του COVID-19. Από την αρχή του διαγωνισμού μέχρι και το 1972, οι χώρες οφείλουν να στέλνουν τραγούδια σε στίχους στην επίσημη τους γλώσσα. Θα επιτραπεί για πρώτη φορά η χρήση οποιασδήποτε γλώσσας το 1973, με τον κανόνα να επανέρχεται το 1977 για να καταργηθεί οριστικά το 1999. Με την πάροδο των χρόνων θα προσθεθούν χορευτικές κινήσεις και η διοργάνωση θα γνωρίζει όλο και πιο μεγάλη. Το 1971, η Βίκη Λέανδρος γίνεται η πρώτη Ελληνίδα που κερδίζει τον διαγωνισμό εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο. Η Ελλάδα συμμετέχει για πρώτη φορά στον διαγωνισμό το 1974 με εκπρόσωπό της τη Μαρινέλα. Και θα κατακτήσει το 2005 την πρώτη θέση με το My Number One. Το 1981 είναι η 26η διοργάνωση του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision και η Κύπρος συμμετέχει για πρώτη φορά. Το 2018 θα φτάσει μία ανάσα πριν την νίκη με το Φουέγκο να εκτοξεύεται στη δεύτερη θέση, την καλύτερη που έχει κατακτήσει μέχρι στιγμής η Κύπρος στον διαγωνισμό. Παρόλο που αρκετοί θα ασκήσουν κριτική στο διαγωνισμό για το μουσικό αλλά και το πολιτικό περιεχόμενό του, παραμένει μια διοργάνωση που παρακολουθείται από εκατομμύρια τηλεθεατές στον πλανήτη και αποτελεί τον μεγαλύτερο και μακροβιότερο μουσικό διαγωνισμό της Ευρώπης αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο και το σλόγγαν της Eurovision, United by Music, ενωμένη μέσω της μουσικής. Ένα σλόγγαν που συνοψίζει τις βασικές αξίες του διαγωνισμού, που παρακάμπτει τις όποιες διαφορές, ενώνοντας τους ανθρώπους μέσω της παγκόσμιας γλώσσας της μουσικής.